Ήρθε η ώρα λοιπόν του Μιχάλη Τσόχου, μάλλον ήρθε η ώρα να απολογηθεί ο Μιχάλης Τσόχος για αυτό το story που είδα, κύριε Τσόχο, πριν την εκπομπή, το οποίο τι έδειχνε εκεί πέρα, κάτι, τι ήταν θέατρο αυτό? Το ερώδιο, ρε φίλε, το ερώδιο. Ναι, ξέρω, εντάξει. Αλλά είδα πριν από λίγο, τι είχε βασικά στο ερώδιο? Κάτσε τώρα, γιατί να απολογηθώ? Δηλαδή πήγα και είδα τον Άλις Κούπερ στο ερώδιο. Είναι σαν να βλέπεις τον Μπάουκ να παίζει με κίτρινα ή τον Άρη να παίζει με άσπρο μαύρα και να σ' αρέσει κιόλας. Κοίταξε, νομίζω ότι τον Μπάουκ, μάλλον την Τούμπα που την έχω δει στα κιτρινόμαυρα και τον Χαριλάου στα ασπρόμαυρα, πιο πολύ ταιριάζει. Ταιριάζουν. Ναι, ναι, είχε πλάκα. Χθεσινή συναυλία ήταν κοντραρόλο, ήταν μια ροκ συναυλία, κατά βάση. Α, γι' αυτό είδα Τρίφωνα πριν από λίγο να λέει ότι είμαι ροκ τύπος και τα λοιπά. Τρίφωνα Σαμαρά. Εκεί ήταν κι αυτός. Ναι. Μπορεί και να μην τον είδα. Ναι, ναι. Ήταν μια ροκ συναυλία στο ερώτημα. Έχει πολύ πλάκα. Δηλαδή, ο παραγωγός πολύ διάσημων ροκ κομματιών, ο Desmond Child, των περισσότερων των Bon Jovi, των περισσότερων του Alice Cooper, αρκετών της Bonnie Tyler, αρκετών της Joan Jett. Joan Jett, ρε φίλε. Ναι, ναι. Μια ροκ συναυλία στο ερώτημα. Είχε το ενδιαφέρον της. Τέλεια. Τα κάνεις και αυτά, ξέρω. Πόσες φωτογραφίες βγήκες χτες, Μιχάλη? Όχι πάρα πολλές, αλήθεια είναι. Κάποιες αναγκάστηκα να βγω. Καμιά 15.000 στο μικρό. Ένα χαλαρό νουμεράκι για σένα. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα στα δικά μας? Όντως συμφωνώ πάρα πολύ μαζί σου, έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Συνήθως εγώ τα φιλικά τα βρίσκω βαρετά, τα πρώτα φιλικά. Γιατί ήθελα να σε ρωτήσω αν είδες Ολυμπιακό καθόλου σε αυτά τα τρία μάτς? Δεν τον είδα καθόλου. Ούτε λεπτό. Α, ούτε λεπτό. Κι εγώ. Ναι. Τα θεωρώ βαρετά αυτά τα πρώτα φιλικά, αλλά φέτος τα πρώτα φιλικά του ΠΑΟΚ και του Άρη νομίζω ότι δεν θα είναι βαρετά, γιατί θα δούμε πολλά καινούργια πρόσωπα. Οπότε αυτά τα φιλικά, αυτό δεν με έχουν τα φιλικά, να καταλαβαίνεις λίγο. Όχι που το πάει η ομάδα, γιατί είναι πολύ νωρίς για να καταλάβεις το πάει η ομάδα. Μιχάλη, μικρή διακοπή, αλάρμ, γιατί θέλει να παρέμβει ο Χρήσανδος από το αεροδρόμιο να μας δώσει μια είδηση. Έλα, Χρήσανδε. Επειδή Μιχάλης βασικά, επειδή θα μας πει το ίδιο, αυτό ήθελα βασικά, αλλά θα σας πω και μια είδηση. Ναι. Λοιπόν, την καλησπέρα μου. Νομίζω ότι ο Μιχάλης μπορεί να μας βοηθήσει κιόλας, αφού σας δώσω την είδηση βόμβα, με τον Άρη να ολοκληρώνει την απόκτηση του Darian Gray, του επιθετικού δηλαδή που ήθελε όσο τίποτα άλλο να κλείσει και ο Θόδωρος Καρυπίδης και ο Μπούργος. Πρόκειται σίγουρα για μια περίπτωση ποδοσφαιριστή από το πάνω ράφι. Όταν ένας παίκτης είχε 115 συμμετοχές στην Premier League, αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια περίπτωση που στην Ελλάδα μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Το είχαμε μεταφέρει τις προηγούμενες ημέρες για το ενδιαφέρον, για το γεγονός ότι είναι μια δύσκολη περίπτωση. Πριν από λίγο η ενημέρωση επίσημα από την ΠΑΕΑΡΙΣ ότι υπάρχει οριστική συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή και αναμένεται βέβαια να έρθει και αυτό στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια να τον έχουμε και στην Αυστρία. Άρα δείχνει ο Άρης ότι όντως αυτό που είπε η ΠΑΕ, ότι μέσα αυτές τις 1-2 μέρες θα δρομολογήσει και θα τελειώσει τις υποθέσεις. Ο Διόπ έρχεται σήμερα το βράδυ, επαναλαμβάνω. Ο Γκρέι πλέον συμφώνησε και θα είναι στην κορυφή της επίθεσης για την ομάδα. Και υπάρχουν και υπόλοιπες κινήσεις, θα τα πούμε και λίγο αργότερα, να μην διακόψω περαιτέρω τον Μιχάλη. Νομίζω ότι την άποψή του την έχει. Για τον Μπέχτη. Πρέπει να έχει περιγράψει όπου λίγα παιχνίδια. Για τον Μπέχτη που έχει μπασκετικό. Ξέρω καλό Γκρέι που λένε. Έτσι. Ωραία, Χρήστα, θα τα πούμε και τώρα σε λίγο. Αντιλαμβάνεστε ότι ετοιμάζομαι οι 50 αποχρώσεις του Κρέα και τέτοια, είμαι έτοιμος για τέτοιους φίλους να ξέρετε. Έγινε, ωραίες ειδήσεις είναι αυτές. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε. Θα τα πούμε και μετά τη μία με τον Χρήσανθο. Για πες, τον μιλούσαμε χθες το Κρέα αρκετά. Ναι, τον μιλήσαμε αρκετά. Έψαξα και λίγο παραπάνω για να σου δώσω και από αυτές τις πικάντικες λεπτομέρειες που σου αρέσουν. Καταρχάς είναι φαν της Arsenal. Δηλωμένος φαν της Arsenal. Α, κατάλαβα. Soft. Very soft. Ναι. Έχει η σύντροφός του, η γυναίκα του, είναι η Ann Pinnock, μια pop star. Ναι. Από ένα pop group αρκετά δημοφιλή στην Αγγλία, το Little Mix.
έκανε την, είναι μια αντίστοιχη περίπτωση του center for της Leicester, του Jamie Vardy, υπό την έννοια ότι άργησε πολύ να κάνει την εκτόξευσή του, ταλαιπωρήθηκε εντός ή εκτός αγωγικών τα πρώτα χρόνια σε αρκετές χαμηλές κατηγορίες, παίζοντας με τη Shrewsbury, με την Delford, με την Hinckley, με τη Luton, με την Bradford, ως που πήγε στη Burnley το 2015 και εκεί εκτόξευσε την καριέρα του στην Premier League. Έκανε πραγματικά πάσαγο σε μια χρονιά. Η Watford εμφανίστηκε το 2017 και πλήρωσε αρκετά εκατομμύρια ευρώ προκειμένου να τον αποκτήσει. Αρκετά. Είναι ένα παιδί που... Τώρα τι να πω, ότι μοιάζει στον Danny Ings. Ίσως αυτός είναι πιο γνωστός και τον καταλαβαίνουν οι φίλοι που μας ακούν. Τον center forward που πέρασε και από τον Liverpool, τώρα παίζει στην Aston Villa και έκανε μεγάλη καριέρα στην Southampton. Πώς τον είπες, Danny Ings. Ings. Ings, πέρασε ναι, τη Λίβερπουλ πότε, πριν γεννηθώ. Πέρασε και δεν ακούμπησε. Πριν 3-4-5 χρόνια. Γιατί έτσι όπως το ξεκίνησες, νόμιζα θα έλεγες με τον Danny Ainge. Και λέω, φίλε, τι, όντως, Gray, αυτός Ainge. Μπασχετικά. Λέω, μήπως μας δουλεύει ο Καρυπίδης και έφερε κανένα μπασκεπολίστα. Ναι, είναι ένας γρήγορος επιθετικός, αλλά είναι και ντούκι. Είναι δυνατός δηλαδή. Δεν είναι από αυτούς τους γρήγορους επιθετικούς της κατηγορίας Περού, σε καμία των περιπτώσεων. Είναι ένα παιδί που του αρέσει να παίζει μέσα στη μεγάλη περιοχή, αλλά βγαίνει και αρκετά εκτός. Μοιάζει, έχει χαρακτηριστικά του Καμαρά, απλώς είναι λιγότερο εκρηκτικός, λογικά, και είναι περισσότερο, πολύ περισσότερο φόρο από τον Καμαρά. Έχει καλή σχέση με τα δίχτυα. Είναι αυτός ο παίκτης στο φόρ που είναι καρφωμένος στη μεγάλη περιοχή, δεν είναι αυτός που βγαίνει και... Όχι, δεν είναι καρφωμένος. Δεν είναι καρφωμένος. Όχι. Είναι πιο φόρ από ότι είναι ο Καμαράς, αλλά δεν είναι αυτό που λέμε καρφωμένος φόρ στη μεγάλη περιοχή. Μάλιστα. Όχι. Δεν έχει την... είναι περισσότερο Λαραμπή, ρε παιδί μου, σε αυτό, αλλά σε αυτό. Δεν έχει την τεχνική του Λαραμπή, αλλά έχει πολύ πιο δύναμη και περισσότερη ταχύτητα από τον Λαραμπή. Ένα παιδί που μπορεί να ζήσει και έξω από τη μεγάλη περιοχή. Άλλωστε την καριέρα του, την καλή καριέρα του στις περισσότερες ομάδες τις έκανε σε ομάδες που παίζανε 4-4-2, όπως η Μπέρνλι, κλασικό 4-4-2 βρετανικό, όπου αυτός στο 2, στους 2 center forward δηλαδή, ήταν ο κοντός, ο γρήγορος. Και δίπλα του έπαιζε ένας πιο βαρύς επιθετικός. Στη Μπέρνλι, ας πούμε, έπαιζε δίπλα του ο Chris Wood, ένας νεοζηλανδός, 1,90 φεύγα center forward. Στη Watford έπαιζε δίπλα του ο Troy Deeney, ένα άλλο νταμάρι. Ελάχιστες φορές στην καριέρα του, να καταλάβεις, έχει παίξει και extreme. Αν δηλαδή πούμε ποια είναι η δεύτερη του θέση, θα την πούμε extreme, αλλά όχι ότι είναι καλός ως extreme. Ξαναλέω, είναι ένα πιο φόρο από τον Καμαρά, συζητή χωρίς δεύτερη κουβέντα, και ένα παιδί που έχει καλύτερη σχέση με τα δίχτυα από ότι ο Καμαρά. Έρχεται από μια καλή σεζόν, με 10 γκολ στη Championship, με μια ομάδα μεσαίας δυναμικότητας, στην QPR, και εκεί έπαιξε δανεικός από την Watford. Το χαρτί Watford δεν του βγήκε ποτέ. Ήταν η αποτυχημένη επιλογή της καριέρας του, όταν ήταν στα πάνω του, στα πικ του, και έκανε τη φοβερή σεζόν με την Burnley στην Premier League. Πήρε την ακριβή μεταγραφή για την Watford, η οποία η αλήθεια είναι ότι δεν του βγήκε, αλλά έχω ξαναπεί, η Watford είναι η πιο παράξενη, περίεργη, μη ποδοσφαιρική ομάδα στην Βρετανία. Αλλάζει προπονητές κάθε 3 μήνες, ανεποκατεβαίνει τις κατηγορίες. Είναι, μην μπλέξεις με τη Watford. Πήγε και έμπλεξε ο Gray και του τη γύρισε πίσω την καριέρα. Πιθανόταν να είχε διαφορετική προοπτική η καριέρα του, αν δεν είχε κάνει αυτή την μεταγραφή. Βεβαίως, από αυτή τη μεταγραφή έβγαλε και τα πολλά λεφτά στην καριέρα του, γιατί είχε ένα πολύ υψηλό συμβόλαιο που ξεπερνούσε τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Έχει βάλει μια γκολάρα κόντρα στην αγαπημένη σου Λίβερπουλ σε ένα 3-3 με την Watford. Ναι, αυτό θυμάσαι εσύ, ναι. Ναι. Να πούμε. Το 18-19 έχει βάλει 9 γκολ στην Premier League, που δεν είναι απλό.
Είναι μια πολύ καλή μεταγραφή σε μια καλή ηλικία για σεντερφόρ και ένας παίκτης που δεν έρχεται από απραξία. Ξαναλέω, έπαιξε 30 μάτς πέρυσι στην Championship και που δεν είχε και τραυματισμού στην καριέρα του. Τζαμαϊκανός είναι στην καταγωγή. Τζαμαϊκανός, Usain Bolt δηλαδή φάση, ναι, οκ. Okay. Ναι, ναι. Γεννήθηκε στην Αγγλία μεν, αλλά από Τζαμαϊκανούς γονείς. Ναι. Έχει παίξει. Ναι, για πες. Έχει παίξει στην στις μικρές εθνικές ομάδες της Αγγλίας. Μάλιστα έχει σκοράρει, αν θυμάμαι καλά, και κοντά στην Under 23 της Ρωσίας, σε ένα 4-0 των Άγγλων, όπου έκανε τον ντεμπούτο του. Δηλαδή, αυτό να μου το πάρεις, επειδή τον έχω και στις φωτογραφίες εδώ πέρα με κίτρινο μαύρα να πανηγυρίζει και ωραία κιόλας από ό,τι τον βλέπω. Μακάρι να σκοράρει και πολλές φορές. Αυτόν τον παίρνεις και τον καρφώνεις στον Άρη εύκολα. Δηλαδή, είναι αυτός που λέμε ότι ταιριάζει. Αν και ο Άρης θα είναι με πολλές αλλαγές, όπως είπαμε. Αλλά είναι αυτός που τον παίρνεις και τον καρφώνεις στο center four, στη θέση του center four, και έχεις ήσυχο το κεφάλι σου, ας πούμε. Τέτοια περίπτωση είναι. Κοίτα να δεις, και αυτός, αν και ξαναλέω και το τονίζω, είναι πολύ πιο σεντερφόρ από τον Καμαρά, πολύ περισσότερο νομίζω θα φαίνεται στους χώρους και λιγότερο κλειστές άμυνες. Γι' αυτό νομίζω ότι ο Άρης κλείνει και δεύτερο σεντερφόρ. Μάλιστα νομίζω ότι όχι κλείνει, τον έχει εντοπίσει και είναι στις διαπραγματεύσεις μαζί του. Ναι. Ώστε να αποτελέσει ένα δίδυμο, όχι δίδυμο της λογικής του 4-4-2, δίδυμο της λογικής ότι να υπάρχει και ένα center forward με άλλου είδους χαρακτηριστικά. Ο Gray είναι ένα παιδί που ζει μέσα στο κουτί, αλλά δεν είναι αυτός που θα παίξει πάρα πολύ με πλάτη, δεν είναι αυτός που του αρέσει να παίζει με μέτωπο, ακριβώς γιατί είναι γρήγορος, είναι σχετικά χαμηλό κέντρο βάρους, χαμηλό ύψος, πρέπει να είναι κάπου 1,75, 1,77, κάπου εκεί πρέπει να είναι. Πες μου λίγο με έναν γνωστό έτσι, το στυλάκι του που μοιάζει. Όχι σύγκριση, απλά η κοψιά του, ρε παιδί μου, ότι μέχρι να περιμένουμε να τον δούμε, το στυλάκι του έτσι που ποιον αγγίζει από τους γνωστούς, από τους δυνατούς, από τους πρώτους, ας πούμε. Γιατί μιλάμε για φόρο τώρα. Δεν είναι και πολύ δύσκολο. Ναι. Είτε Ελλάδα, είτε εξωτερικό, έτσι, τέτοια φάση, ας πούμε. Δηλαδή, να δούμε ένα τέτοιο στυλ. 1,75 είπες, ε? Κάπου εκεί πρέπει να είναι, 1,75, 1,77, κάτω από 1,80 σίγουρα. Ναι. Εντάξει, δεν θέλω να σε δυσκολεύσω. Θα το σκεφτώ και θα σου πω, θα μου έρθει. Θα μου έρθει. Ο άλλος ο φόρ ποιος είναι που λες? Δεν το ξέρω. Δεν. Ξέρω τον μάνατζερ που κάνει τη δουλειά, αλλά ακόμα δεν ξέρω το όνομα. Αλλά τον μάθω να τον πω. Το υπόσχομαι, θα το δώσω πρώτο στο Λίμπερο. Μην ανοίξω 94,6 σε καμιά ώρα και τον ακούσω. Όχι. Υπόσχομαι, θα το δώσω πρώτο στο Λίμπερο. Θα κάνω παρέμβαση. Θα πάρω στην Επειδή είναι μεταγραφή, άρα υπόσχομαι ότι αν το μάθω πριν διαρρεύσει, θα το δώσω πρώτα στο Λίμπερο. Ξένος ή Έλληνας? Ξένος. Τέλεια. Χαμηλότερων κυβικών από τον Gray. Καλά, αυτό είναι γιατί τώρα με τα γραφάρα. Ναι, τώρα, και χαμηλότερο καθένα έρχεται για δεύτερος. Προσπαθώ να βρω παίχτη σε αυτό που μου λες. Θα το σκεφτώ και θα σου πω. Δεν είναι και. Δεν μου λες, ο Κουλούρης που πήγε πουθενά? Όχι. Όχι, είναι στο Ατρόμητο ακόμα. Δεν αποκλείεται να φύγει για το εξωτερικό. Α, λες ότι μπορεί να ενδιαφέρει το Άρης για αυτόν, δεν το ξέρω. Γιατί ξέρω ότι είχε ένα εργάκι πριν ένα-δυο χρόνια, ξέρω εγώ. Δηλαδή δεν ξέρω αν έφτασαν στο να μιλάνε, αλλά ότι υπήρχαν σκέψεις για τον Κουλούρη. Ναι. Αλλά άμα παίρνεις τον Gray, τώρα που θα είναι ο βασικός, γιατί είναι η μεταγραφάρα που κάνεις, ας πούμε, εντάξει, δύσκολο να πας μετά σε Κουλούρη. Ναι, γιατί δεν νομίζω ότι και ο Ατρόμητος δεν θα ζήταγε αρκετά καλά λεφτά για να τον δώσει. Τώρα δεν ξέρω να πω πώς, αλλά φαντάζομαι
500-600 χιλιάρικα θα ήθελε ο Ατρόμητος, και ένα υψηλό συμβόλαιο πια ο Κουλούρης. Εγώ δηλαδή, νόμιζα που... έμεινε ελεύθερος από τον Ατρόμητο, δηλαδή ότι τελείωσε το ολοκληρώθηκε το συμβόλαιό του. Όχι. Τώρα, ουσιαστικά εντάξει, τον βγάλαμε μια ακτινογραφία τον Gray. Είναι μια πολύ σπουδαία, τέλος πάντων μια μεγάλη μεταγραφή που ολοκλήρωσε πριν από λίγα λεπτά, όπως ακούσατε από τον Χρήστανο Τσαλτίδη, ο Άρης, και επίσημα φέρνει τον παίχτη αυτόν που έχει πάρα πολλά, αρκετά τέλος πάντων, πολλά χιλιόμετρα στην Premier League, και αυτό από μόνο του λέει πολλά. Λοιπόν, στα υπόλοιπα τα... Στα λέω συνεχόμενα, 16-17, που είναι η χρονιά που έκανε το Μπραφ στην Μπέρνλι, 32 μάτς, 9 γκολ στην Premier League. Τώρα σου διαβάζω μόνο Premier League. Ναι, την επόμενη χρονιά 31 μάτς, 5 γκολ στην Premier League με Watford. 18-19 σεζόν, 29 μάτς, 7 γκολ στην Premier League, ξαναλέω. Και μετά έρχεται η σεζόν 19-20, που είναι αυτή που έχει την πτωτική πορεία με 23 μάτς, 2 γκολ. Για να πάει πέρυσι στη Championship, που είχε 28 μάτς τελικά με την QPR και 10 γκολ. Τώρα δεν σου είπα τα γκολ που έχει βάλει στο Λιγκά, που έχει βάλει κανένα αρκετά, 7 βλέπω εδώ. Έχει βάλει 11 γκολ στο κύπελο, ναι, στο FA Cup. Αυτός δεν παίζει Τζαμάικα εθνική. Ναι, παίζει Τζαμάικα εθνική πια. Εδώ και κάνα 2 χρόνια, κάπου εκεί. Και συνολικά οι εμφανίσεις του, βεβαίως από τότε που ξεκίνησε να παίζει ποδόσφαιρο, δηλαδή και με League 2 και με Conference και με Championship στην Bradford, είναι 492 συμμετοχές επαγγελματικές, 179 γκολ. Μάλιστα. Δεν τα λες και λίγα. Λοιπόν. Όχι, σκοράρει ένα στα 3 μάτς σε αυτό το επίπεδο, άρα μπορείς να υποθέσεις ότι στην Ελλάδα μπορεί να βάλει 15 γκολ πολύ άνετα. Μάλιστα, τώρα μας πήγε τις λεπτομέρειες σε λίγο ο Χρήστανος, πότε έρχεται, πότε, νομίζω σήμερα το βράδυ έρχεται, αν δεν κάνω λάθος. Τέλος πάντων θα τα δούμε, μπορεί και όχι, και ο Ντιόπ έρχεται νομίζω σήμερα το βράδυ. Πάντως με τα γραφικά, επειδή πρόσφατα έβλεπα είδα έναν τίτλο ότι έχουν δώσει μέχρι τώρα στην Αγγλία κανένα μισό δις μεταγραφές, ας πούμε, οι ομάδες, μπορεί να λέω και λίγο, αλλά και στην Ελλάδα με τα γραφικά νωρίς γίνεται ένας χαμούλης, έτσι δεν είναι? Από όλους. Βάζοντας μέσα και αυτή τη μεταγραφή του Γκατσίνοβιτς που έχει γίνει τόσο ντόρος, ας πούμε, αλλά και όλα τα υπόλοιπα. Παρένθεση να πούμε, να αγγιθούμε και περαστικά στον πρόεδρο της ΑΕΚ, τον κ. Μελισανίδη, που έκανε μια μικρή επέμβαση στην καρδιά χθες. Και γενικότερα και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟ και ο Άρης και η ΑΕΚ έχει ένα χαμούλι στα μεταγραφικά, νωρίς. Ναι, καλά, οι τέσσερις από τους πέντε είναι και υποχρεωμένοι, υπό την έννοια ότι έχουν πολύ νωρίς ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Για τον Άρη πιστεύω ότι έρχεται τσουνάμι μεταγραφών. Πιστεύω ότι την επόμενη εβδομάδα θα μάθουμε τουλάχιστον ακόμα 3-4 τελειωμένες μεταγραφές από τον Άρη μετά τον Gray. Δηλαδή αυτό το αριστερό μπάκτορ στη θέση του Λούμορ, νομίζω ένα ακόμη χαφ, νομίζω ένας ακόμη επιθετικός. Έρχονται παίκτες για τον Άρη. Είναι απολύτως βέβαιο. Και πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και σε σχέση με το αν θα υπάρξουν άλλες πωλήσεις. Αν και δεν το βλέπω και πάρα πολύ πιθανό. Δηλαδή αφού πωλήθηκε ο Καμαρά, νομίζω ότι ο Μαντσίνη θα μείνει. Αλλά θα αρχίσει σιγά σιγά να διαμορφώνεται το ρόστερ. Και μέσω επιθετικό ψάχνει ο Άρης. Έχει δρόμο. Έχει πολύ. Αλλά γενικότερα, επαναλαμβάνω, κυρίως λόγω των ευρωπαϊκών αγώνων που έρχονται νωρίς, είναι υποχρεωμένες οι ομάδες να κινηθούν γρήγορα, σύντομα δηλαδή, στα μεταγραφικά τους. Εντάξει, ωραία περίοδος είναι αυτή. Ωραία φάση να είσαι παράγοντας, να είσαι μάνατζερ. Ωραία φάση είναι αυτή. Ναι, τώρα σε πόσα καφέ αυτή τη στιγμή, ωραία γλυφάδα, βούλα, βουλιαγμένη, Βάρκιζα, εκεί που τα αγαπάω αυτά εγώ πάρα πολύ, κάθονται αυτή τη στιγμή και πίνουν ένα φρέντο διάφοροι μανατζαρέοι, παράγοντες, υποπαράγοντες, και συζητούν στα τηλέφωνα και μιλάνε για μεταγραφές. Αυτή την ώρα συμβαίνει, τώρα που γράφουν στα site, έτσι δεν είναι? Έτσι. Μάλιστα. Λάθος δουλειά κάναμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε κύριε Τσόχο. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.